Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε την Παρασκευή στη Βουλή ο βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κόλλιας για το θέμα του επανασχεδιασμού του έργου του προαστιακού στο Λουτράκι. Ο Σύλλογος Πολιτών Λουτρακίου για τον προαστιακό συγχαίρει τον βουλευτή για την ενέργειά του, καθώς έτσι κατάφερε να αναδείξει το πρόβλημα που υπάρχει. Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι χθες 18 Δευτέρου του 2011 ο βουλευτής του νομού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατέθεσε μια επίκαιρη ερώτηση για το θέμα του επανασχεδιασμού του έργου του προαστιακού με σταθμό του Ιστμού όχι στο Βασιλόπουλο, στη διακλάδωση και φυσικά την έλευση του προαστιακού στο Λουτράκι. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του κυρίου Κόλλια αφορά τη χρηματοδότηση της συνολικής μελέτης του έργου. Εμείς χαιρετίζουμε και συγχαίρουμε τον κύριο Κόλλια, τον βουλευτή του νομού μας, με αυτήν την ερώτησή του κατέφερε και να αναδείξει το πραγματικό πρόβλημα που έχει προκύψει μετά και από τον Υπουργό, τον κύριο Πάνο Μπεγλίτη. Τέτοιες κινήσεις σαν αυτή του κυρίου Κόλλια δεν μπορούν παρά να έχουν τη στήριξη των πολιτών, όχι μόνο του Λουτρακίου, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε και γενικότερα του νομού, καθώς κινούνται με γνώμονα το συμφέρον όλων των πολιτών της Κορινθίας. Σχετικά με το θέμα που είχε προκύψει πριν από λίγο καιρό με τους βουλευτές, τον κύριο Μανολάκη και την κυρία Φαρμάκη, εμείς θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να έχουμε καμία πολιτική αντιπαράθεση με κανένα και στόχο μας και μόνο είναι η λειτουργικότητα του έργου του προαστιακού. Όμως είμαστε αναγκασμένοι υπό το βάρος των χιλιάδων υπογραφών των πολιτών του Λουτρακίου να αντιδράμε κάθε φορά που τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Η διαμαρτυρία μας αυτή κατά των βουλευτών κορυφώθηκε και με επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Μεταφορών με ημερομηνία της 9 Φεβρουαρίου του 2011. Θέλουμε να καλέσουμε έστω την ίδια τη στιγμή και τους βουλευτές, τον κύριο Μανολάκη και την κυρία Φαρμάκη, να μεταφερθεί η βούληση της τοπικής κοινωνίας του Λουτρακίου στο Κοινοβούλιο με επανασχεδιασμό του έργου του προαστιακού, σταθμό στη διακλάδωση και να μπει το τρένο μέσα στο Λουτράκι και β' την άμεση χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου.